Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 16 Φεβρουαρίου και είναι τα νέα από την τηλεόραση του Art Channel Φράγκης. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης υπέγραψε στο γραφείο τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου Επέκταση Χιτά Κομωτινής μετά από προσπάθειες 2 ετών. Το έργο θα κατασκευάσει κοινοπραξία έργο Μπετών ΑΒΤΕ ΤΕΚ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Είναι χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Στράγγης 2007-2013 με προϋπολογισμό 6.750.000 ευρώ και προθεσμία εκτέλεση του έργου στους 12 μήνες. Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η εκλογική διαδικασία ανάδειξη νέου αρχιερέα για την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Επικρατέστερη υποψήφοι είναι τρεις, ενώ διάχυτο είναι το ενδιαφέρον φορέων και πιστών στο πρόσωπο του πατέρα Κωνσταντίου Παναγιωτακόπουλου, πρωτοσύγκελου και αρχιμανδρίτη της Ιεράς μας Μητρόπολης. Για ποια πρόσωπα μιλούμε, διότι και εσείς κάνατε λόγο προηγουμένως για τρεις διαφαινόμενες υποψηφιότητες. Η μία που αφορά στον τόπο μας και μάλιστα το λέω αυτό με την παρουσία, την υπόσταση και την προσφορά είναι του πατέρα Κωνσταντίου. Του πατρός Κωνσταντίου Παναγιωτακόπουλου, ναι, του αρχιμανδρίτου και πρωτοσυγγέλου μας. Η δεύτερη σχετίζεται με την πόλη της Ξάνθης και την εκεί Μητρόπολη, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ο πατήρ Παντελεήμων, ο εκεί πρωτοσύγγελος, πατήρ Παντελεήμων. Και η τρίτη. Και η τρίτη, από ό,τι γνωρίζω, είναι... Εκδηλώθηκε το διαφαίνεται το ενδιαφέρον και του Θεόκλητου. Ναι. Του Μητροπολίτου Βρεσθένης. Ναι. Τώρα είναι τιτουλάριος Μητροπολίτης Βρεσθένης, ο πρώην Θεσσαλιώτιδος και Φανεροφαρσάλων. Ναι. Λοιπόν, και λόγω της καταγωγής, ναι, για μένα είναι πολύ γνωστό και το πρόσωπο και το όνομα. Ναι, κοιτάξτε, αυτοί είναι οι υποψήφοι. Υπάρχουν και άλλοι έχουν εκδηλώσει από ό,τι πληροφορούμαστε έτσι και εμείς από τα διάφορα ΜΜΕ κλπ. Πρέπει να σας πω ξεκάθαρα ότι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον το γνωρίζετε κι εσείς και οι αγαπητοί εδώ συνειδητοποιητές μας, ότι τοποθετηθήκαμε υπέρ της υποψηφιότητας του πατρός Κωνσταντίου, διότι θεωρούμε πολύ απλά ότι αυτά τα προσόντα που με ρωτήσατε και σας ανέφερα εκπληρώνονται στο πρόσωπο του πατρός Κωνσταντίου. Θα πρέπει να πω, κύριε Σιδηρά, εδώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δημοσιογραφικά τουλάχιστον το παρατηρούμε και οφείλω να το καταθέσω, το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας που είναι παράλληλα ακροατές ή αναγνώστες, έτσι, ναι, ότι και υπάρχουν διάφορες και συνεντεύξεις, δηλώσεις και στον τύπο και στο ραδιόφωνο που έχουν αναμεταδοθεί τοπικών φορέων υπέρ της προσωπικότητας του πατέρα Κωνσταντίου. Θυμίζω, και αν παραλείψω κάτι να μου το υπερθυμίσετε, τόσο του αντιπεριφερειάρχη του κ. Δαμιανίδη που θαρώ ότι ήταν η πρώτη, έπειτα θυμάμαι και του κ. Δαπέργολα επίσης την πρόσφατη επιστολή πριν από περίπου 2 ημέρες με την ιδιότητά του και την επιστημονική, έτσι. Ναι, να πούμε, κυρίως, όχι ως Σπάρτακο. Να πούμε βέβαια, κυρία Θεολόγιο, ότι πρώτα να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι οι τοπικοί άρχοντες, οι αιρετοί αυτοδιοικητικοί, οι πρόεδροι επιστημονικών συλλόγων, επιστημονικών συλλόγων του νομού, σωματείων, λοιπόν συλλόγων, έχουν υπογράψει επίσημα κείμενα, έγγραφα, επιστολές τόσο προς τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάει σε Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, όσο βέβαια και προς τα μέλη της επτής ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά και πέραν των επισήμων κειμένων, που βέβαια και άλλα κείμενα και ομάδες φοιτητών που γνωρίζουν τον πατέρα Κωνσταντίου και ομάδες μαθητών που κάτω από το πετραχύλι του βρήκαν την πνευματική αγαλίαση ως πνευματικό πατέρα, έχουν στείλει κείμενα κλπ. Επίσημα κείμενα. Λοιπόν, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και η συνέντευξη εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Δαμιανίδη, που ήταν η πρώτη όπως σωστά θυμηθήκατε, είναι η τοποθέτηση βέβαια και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της κυρίας Μενεσιλίδου, είναι του Δημάρχου Κομωτινέων του κυρίου Πετρίδη, είναι βέβαια επιστολές και κείμενα άλλων συμπατριωτών μας. Αυτό δείχνει, κύριε Σιδηρά, με αυτή η απαρίθμηση, μεταξύ άλλων, ότι διαφαίνεται και από τη ζήμωση που υπάρχει, αυτή είναι η πρώτη μου αίσθηση και την καταθέτω, από τη ζήμωση λοιπόν που υπάρχει και στην τοπική κοινωνία, ότι το έργο του πατέρα Κωνσταντίου είναι αναγνωρίσιμο. Βεβαίως, για μας. Συμφωνούμε απόλυτα στην εκτίμηση. Συμβιώνουμε μαζί του. Δεν θα ξεχάσω ένα από τα πιο όμορφα πράγματα έτσι, που είδα το τελευταίο χρονικό διάστημα, νομίζω επί τριετίας επισυμβαίνει όμως, πρόσφατα εγώ το πληροφορήθηκα, πρόσφατα λέγοντας στο τελευταίο πεντάμινο. Τα μαθήματα τα οποία παραδείγονται. Τα δωρεάν μαθήματα φροντιστηριακού επίπεδου στα παιδιά τα οποία έχουν άπορες οικογένειες κλπ. Θα πω από οικογένειες που βρίσκονται σε μια δυνότητα τώρα. Ακριβώς. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη άπορος, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάποιο πρόβλημα
οικονομικής φύσης, πάνω απ' όλα είναι αξιοπρεπής. Βεβαίως. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο πατήρ Κωνστάντιος εδώ τα 30 χρόνια που υπηρετεί στη Θράκη και τα 8 χρόνια ως πρωτοσύγγελος ανέλαβε αυτό το μεγάλο έργο κατόπιν κλήσεως και προσκλήσεως, αγαπητικής προσκλήσεως του μακαριστού γέροντά μας εδώ, Μητροπολίτη του Κυρούδα Μασκηνού, ο οποίος σήκωσε το βάρος της Μητροπόλεως και με αξιοπρέπεια τίμησε και σεβάστηκε τον Γέροντα Μητροπολίτη μέχρι και το θάνατό του, και βέβαια έχει να παρουσιάσει ένα μεγάλο έργο πέρα από τα φροντιστήρια, πέρα από το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά και τόσα άλλα. Ναι, εμείς αλλά ο λαός, κυρία Θεολόγη, είναι αυτός ο οποίος αυτές τις μέρες εισπράττουμε όλοι μας έξω που συζητάμε, εισπράττουμε αυτή την αγάπη του λαού, και αυτή είναι η αγάπη του λαού, η έξωθεν καλή μαρτυρία, δηλαδή η αναγνωρισιμότητα του Γέροντα Πατρός Κωνσταντίου. Και πιστεύω ότι και αυτό άκουσαν και οι φορείς, οι οποίοι τον γνωρίζουν, έχουν συνεργαστεί μαζί του, και γι' αυτό υπέγραψαν και οι σύλλογοι και οι αιρετοί, άρχοντες του τόπου, αυτά τα κείμενα προς όλη την ιεραρχία. Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό κέντρο της Κομωτίνης η κοπή Βασιλόπιτα των αποστράτων αξιωματικών πολεμικής αεροπορίας, παρουσία επισήμων και πλήθος κόσμου, όπου βραβεύτηκε και ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κωνσταντίνου Ιατρίδης, ενώ απίθυναν χαιρετισμό το απερθόν διοικητικό συμβούλιο. Στην εκδήλωση βέβαια περίσευε το κέφι παρουσία του καλλιτέχνη Μάνου Κοτσαγγελίδη. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η κοπή Βασιλόπιτας των αποστράτων αξιωματικών πολεμικής αεροπορίας σε γνωστό κέντρο της Κομωτίνης, παρουσία επισήμων και πλήθος κόσμου, που έγινε και βράβευση του αντιπτέραρχου εν αποστρατεία Κωνσταντίνου Ιατρίδη. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού, το οποίο θα το πάρει ο Παπαγιάννης που μας θυμάμαι την παρουσία. Σήμερα είχαμε τον ετήσιο χορό μας. Όπως πήρατε από τα πλάνα και είδατε την παρουσία του κόσμου, ο κόσμος συμμετείχε με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, όπως κάθε φορά συμμετέχει που κάνουμε το χορό μας. Είναι η τέταρτη φορά που διοργανώνουμε το χορό και ευελπιστούμε να το πάμε για πολλά χρόνια ακόμη. Καταρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εσάς που παρευρίσκεστε και παίρνετε πλάνα από τη γιορτή μας, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, τον αντιπτέραρχο υπτάμενο κύριο Ιατρίδη Κωνσταντίνο, ο οποίος παρευρέθη και χαιρέτησε στην κοπή της πίτας μας. Σε δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ακριβώς, αυτό να το ξαναπείτε. Ένα θα σας πω. Αυτά που έχουν κάνει σε εμάς δεν τα έχουν κάνει σε κανέναν. Ξέρετε, ακούσατε, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δεν θέλουμε και δεν διεκδικούμε τίποτα παραπάνω από όλους τους συμπολίτες μας. Αλλά αυτό που γίνεται, 9 περικοπές. Πέστε μου, σε ποιον συνταξιούχο κάνει 9 περικοπές. Βρείτε μου έναν και εμείς θα πούμε εντάξει. Αυτό σας λέω μόνο. Για την εκδήλωση και την τιμή που το έκαναν, μίλησε και ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Κωνσταντίνου Ιατρίδης, ο οποίος εξέφρασε και το παράπονο του για τα προβλήματα του κλάδου. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, σε αυτή την εκδήλωση, ως πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αεροπορίας, γιατί και εγώ από εδώ κατάγομαι. Και είναι τιμή μου που είμαι εδώ, και είναι χαρά μου και συγκίνηση. Γιατί εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, την Ξυλαγανή, και εδώ είναι η πατρίδα μου. Και ήρθα να τιμήσω με την παρουσία μου, αλλά και να με τιμήσουν οι συνάδελφοι που είναι εδώ σήμερα, και τους ευχαριστώ γιατί από εδώ ξεκίνησα τον προεκλογικό μου αγώνα. Αυτοί μου δώσανε τη δύναμη να συνεχίσω και αυτοί με τίμησαν με την ψήφο τους και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Θα συνεχίσουμε να έχουμε επαφή, να έχουμε επικοινωνία, γιατί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο κ. Στοχάρης, είναι γεγονός. Καμιά άλλη ομάδα κοινωνική δεν έχει υποστεί τέτοιο διωγμό, θα τον έλεγα εγώ, σε ό,τι αφορά τις περικοπές. Πλησιάζουμε στην εξαθλίωση. Φτάνουμε τα όρια της επιβίωσης. Έχουμε πολλά προβλήματα οικογενειακά και δεν ζητάμε τίποτα άλλο παρά μόνο να μας περικόψουν μία περικοπή να υποστούμε. Αυτό ζητάμε, τίποτα άλλο. Και εμείς να συμμετέχουμε στην όλη προσπάθεια, άσχετα αν κάποιοι δεν συμμετέχουν. Και εγώ θα πω και το εξής. Εμείς μαζί με τις τρεις ενώσεις, του στρατού και του ναυτικού και της αεροπορίας, εμείς εκπροσωπούμε πάνω από 100.000 μέλη. Μαζί με τις οικογένειές μας είμαστε πάνω από 300-400.000 κόσμος. Εμείς δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τους διακόπτες, ούτε να κλείσουμε τους δρόμους, τα τρένα, τα μετρό. Έχουμε όμως μια δύναμη. Τη δύναμη της ψυχής για την πατρίδα μας και τη δύναμη βέβαια της ψήφου, η οποία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη και δεν θα είναι δεδομένη. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ένας πρόεδρος ή τα 11 μέλη που είμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο. 11 κούκοι δηλαδή. Αλλά 13 ή 100.000 κούκοι
μπορεί να φέρουν το μήνυμα να ξυπνήσουν τον κόσμο. Και αυτό είναι σημαντικό. Και ο αγώνας θα είναι μέχρι τέλους για να βρούμε το δίκιο μας. Χαιρετισμούς απίθυνε το πρώην Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα οι κύριοι Αντώνης Παπανικολάου, Νίκος Μανάκας και Γεώργιος Τσιπάκης. Τρία υγεία και προκοπή. Βέβαια, πού να τη βρούμε την προκοπή, όπως ανέλησε ο πρόεδρος μας, ο νέος πρόεδρος, αυτός ο δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος από την πρώτη ημέρα άρχισε, θα έλεγα από το πρωί στο βράδυ, να τρέχει για αυτά τα μεγάλα συσσωρευμένα προβλήματα που η σημερινή κυβέρνηση μας έχει υποβαθμίσει και μας έχει απαξιώσει. Επειδή τούτος τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς αγώνα και θυσίες τώρα μας, γι' αυτό σας βεβαιώ πως δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου εύκολο και προσιτό να δοθεί η έγκριση δημιουργίας του παρακτήματός μας, όταν μάλιστα υστερούσαμε σε αριθμό έναντι των άλλων πόλεων, αφενός και αφετέρου, όταν βρισκόμαστε τόσο μακριά από το κέντρο λήψεως αποφάσεων. Τα πέτρα ξεριζών, η προσφυγούλα σε κλαίει τα μάτια μου. Πιάνει δυο φίδια ζωντανά. Τα ξέρω τι γανίζει προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Τα ξέρω τι γανίζει προσφυγούλα σε κλέτα μάτια μου. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό είχαν τη Δευτέρα οι απόσταλοι των ενόπλων δυνάμεων. Οι συνεχείς περικοπές στα εφάπαξ για τις συντάξεις ήταν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αντιπτέρωγος Κωνσταντίνος Ιατρίδης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άρτσα Ανελθράκης. Ο κύριος Υπουργός Άμυνας το έχει τονίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν έχει επηρεαστεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων στο ακέραιο, διότι υπησέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Μα και λέω εγώ. Μα ακριβώς επειδή επηρεάστηκε ο ανθρώπινος παράγοντας με όλα αυτά που συμβαίνουν με τις περικοπές. Και στην ασφάλεια των πτήσεων, μια και είμαι πιλότος, ήμουνα πιλότος μάλλον, να το πω έτσι, τώρα είμαι απόστατος, το 85% των ατυχημών οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, όπως και του τεχνικού. Αν ο υπτάμενος που θα απογειωθεί μέσα στο αεροπλάνο, που πρέπει να έχει το μυαλό του καθαρό, να πάει να κάνει την αποστολή και τον απασχολούν τα χαράτσια, πώς θα συντηρήσει την οικογένειά του, πώς θα σπουδάσει τα παιδιά του, και δεν έχει το μυαλό του καθαρό, και να θέλει να κάνει την αποστολή του, δεν θα μπορέσει. Γιατί ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ή θα καρφώσει ή θα εγκαταλείψει. Άρα λοιπόν θα είναι κάποιος αφιλής να πιστεύει ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει. Και θα πω και κάτι άλλο. Εδώ θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και από την πολιτική ηγεσία και από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, διότι οι συνεχιζόμενες περαιτέρω περικοπές θα έχουν επίπτωση και στην αποτρεπτική ικανότητα, αλλά και στην άμυνα. Και άλλες επιπτώσεις θα είναι η συντήρηση των μέσων, των πολεμικών μέσων ή των όπλων, η επιχειρησιακή εκπαίδευση και η διαθεσιμότητα. Τι μέσα έχεις για να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική απειλή. Και θα πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να μετράμε και να εξετάζουμε την άμυνα με αριθμούς και ποσοστά περικοπών. Η άμυνα εξετάζεται με ποσοστά διαθεσιμότητος, ειδικά τώρα σε αυτήν την ευαίσθητη περιοχή όπου επικρατεί ρευστότητα και ένταση. Και αυτό θέλω να επισημάνω και εκεί θα πρέπει να στείλω το μήνυμά μου και στον Υπουργό και στους αρχηγούς και στον κύριο Πρωθυπουργό, να καθίσω στο ένα τραπέζι όλοι μαζί και κλεισμένοι το θερόν και να αποφασίσουν τι ένοπλες δυνάμεις θέλουν. Εκπαιδεύοντας τη ρήτα του Will Russell, ο πρωταγωνιστής της παράστασης Γιώργος Χριστοδούλου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakia για αυτή τη συμπαραγωγή του Διπεθέ Κομωτινής με την εταιρεία θεάτρου Ασύμβατο του ίδιου.
Το φυλαχτό που κρατάω μαζί μου είναι ότι αν μπήκα εγώ στο Εθνικό Θέατρο, θυμάμαι ότι μπήκαμε 30 μαθητές, σπουδαστές, και βγήκαμε 10. Τώρα μπαίνουν 100 και βγαίνουν 100. Mm-hmm. Καλύτερα το λέτε ως... μιλάτε για μια αυστηροποίηση ίσως στην επιλογή, ακριβώς. Πιο αυστηρά κριτήρια. Πάρα πολύ αυστηρά. Τότε λοιπόν στο Εθνικό είχα την τύχη να έχω πάρα πολύ μεγάλους δασκάλους δίπλα μου. Καταρχήν όλους αυτούς τους μεγάλους τοπιούς, την Αρώνη, τον Τζόγια, τη Χαλκούση, τη Μιράντα, τον Σουκράτη, τον Καραντινό, ίσως κάποια ονόματα μπορεί κάποιοι να μην τα ξέρουν. Επίσης είχαμε δύο καθηγητές πανεπιστημίου, τον Μπουμπουλίδη και τον Κοκολάκη. Είχαμε τον Άγγελο Τερζάκη, τον Γιάννη τον Σιδέρη, τον Ιστορικό Θεάτρο. Μια σπουδαία γυναίκα η οποία μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και την ευχαριστώ, τη Μαρία τη Χόρς. Είναι η Μαρία Χόρς που όλα τα τελευταία χρόνια έστεινε τη γιορτή για την φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Έλεν Τσουκαλά, τη χορογράφο. Θέλω να πω ότι πήραμε το Στρατή τον Καρά, το συγγραφέα. Κάτσαμε και μάθαμε, πάνω απ' όλα το σεβασμό. Μάθαμε να σεβόμαστε το θέατρο, να σεβόμαστε τη σκηνή. Γέμισε η τσάντα μας με πάρα πολλά μεγάλα εφόδια. Και έτσι με τα εφόδια αυτά, εγώ πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια στο θέατρο και πιστεύω ότι αν δεν τα είχα αυτά, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να συνεχίσω. Γιατί εγώ είχα και μια πολύ ευτυχή στιγμή στη ζωή μου. Το Εθνικό Θέατρο ήταν 3 χρόνια. Πριν τελειώσω το Εθνικό Θέατρο ακόμα, δηλαδή πριν πάρω το χαρτί στα χέρια μου, ήρθε και με βρήκε αυτός ο μεγάλος σκηνογράφος, ο Διονύσης Φωτόπουλος, ο οποίος μου είπε ότι η Έλλη Λαμπέτη ψάχνει έναν πρωταγωνιστή για το έργο που θέλει να ανεβάσει στα 40 καράτια και της μίλησα για σένα, ναι, και να πας να τη δεις. Η Έλλη Λαμπέτη, αυτή μεγάλη ηθοποιός, έπαιζε τότε σε ένα θέατρο στον Broadway και έπαιζε την Ήρμα Λαντούς με δύο επίσης μεγάλους ηθοποιούς, με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο και τον Δημήτρη τον Μαλαβέτα. Δεν ξέρω πώς κατέβηκα στο θέατρο, πώς μπήκα μέσα, πώς τη συνάντησα στο καμαρίνι, δεν έχω καταλάβει. Ήταν εκτός τόπου και καρμική συνάντηση. Τελείως, τελείως. Με είδε, μου είπε ότι για το συγκεκριμένο ρόλο έχω το 50%, τώρα το υπόλοιπο 50% είναι τι θα γίνει πάνω στη σκηνή, θα το δούμε. Και μου είπε να φύγω και έφυγα. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, όχι να κοιμηθώ δεν μπορούσε, περίμενα πότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Βάσει τότε κάποια στιγμή το τηλέφωνο χτύπησε, έγινε η δουλειά και έμεινα κοντά στα 3 χρόνια μαζί. Ήταν μια δεύτερη σχολή για μένα αυτό. Έτσι λοιπόν με αυτά τα εφόδια που δυστυχώς τα έχω, εγώ δεν μπορώ να τα πουλήσω, δεν μπορώ να τα βγάλω από πάνω μου και με αυτά τα εφόδια εξακολουθώ και κάνω αυτό που πιστεύω εγώ για το θέατρο. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστό, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Σωστή διδασκαλία. Ωραίο ξεκίνημα, σημαντικές επιλογές, ήταν ωραία και η μαγιά, ήταν και το Κάιρο που βοήθησε λιγάκι και εν πάση περιπτώσει η Αίγυπτος που βοήθησε κάπως και όλα πήγαν μια χαρά στη ζωή σας και στη διαδρομή σας γενικότερα. Μ' άρεσε που αναφερθήκατε στην Έλλη Λαμπέ, το περίμενα, αλλά δεν το προκάλεσα, ήρθε μόνο του. Χαίρομαι γι' αυτό και εξάλλου είναι μια πολύ σημαντική και σπουδαία διαδρομή. Συνεργαστήκατε με σπουδαίους ηθοποιούς στο θέατρο. Αυτό μπορεί να το δει κάποιος έτσι αναζητώντας μεταξύ άλλων και το βιογραφικό σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως, θα γίνω λίγο ρηχή και κάπως έτσι θα τελειώσουμε την κουβέντα μας, ρωτώντας σας για την τηλεόραση. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο η τηλεόραση. Ποια είναι η άποψή σας για την τηλεόραση ειδικότερα? Του χθες και του σήμερα όμως, έτσι, να κάνουμε και τη διάκριση. Νομίζω ότι η Κατερίνα μας κοιτά έτσι εμφαντικά. Ίσως να αντιλαμβάνουμε και λοιπόν, γιατί. Θα σας πω. Έτυχε πάλι να ξεκινήσω τηλεόραση με μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και με έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη, τον Βασίλη τον Γεωργιάδη, τους Πανθαίους. Σε μια εποχή που η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη. Σπουδαία όμως, πολύ σπουδαία εκείνη η σειρά. Σπουδαία για τα χρόνια της. Για τα χρόνια, που σημαίνει ότι. Ήταν όλο το Εθνικό Θέατρο, όλη η μεγάλη ηθοποίη και σε εποχές που τα ηλεκτρονικά μέσα ήταν στο μηδέν. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Βασίλης Γεωργιάδης είχε μία τάση πάντοτε ό,τι σκηνή έστεινε να την έχει σε δεύτερα, τρίτα πλάνα, δηλαδή εκτός από την πρώτη σκηνή που ήταν ηθοποίη, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο πλάνο, πάντα υπήρχαν ηθοποίοι που κάτι κάνανε. Δηλαδή, έβλεπες ένα πλάνο να κινείται, δεν ήταν ένα στατικό. Αν όμως συνέβαινε κάποιο λάθος να γίνει, εκεί δεν υπήρχε δυνατότητα αυτό που γίνεται σήμερα. Κάνουμε cut, κολλάμε, συνεχίζουμε.
Δηλαδή εκεί μπορεί να γυρίσει μια σκηνή 10 λεπτά και γίνονται κάποιοι λάθος, έπρεπε φτού και από την αρχή πάλι. Παρ' όλα αυτά, με αυτές τις δυσκολίες γινόντουσαν τέτοιες δουλειές. Οι Πανθέοι, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, ο Γιούγκερμαν, γινόντουσαν πράγματα. Τώρα, με όλα αυτά τα τεχνικά μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει μια ανισόρροπη κατάσταση. Η Νίνα Λοτσάρη και η Ευγενία Μανολίδου ταξίδεψαν το μουσικόφιλο κοινό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε γνωστές μουσικές διαδρομές του παγκόσμιου και ελληνικού κινηματογράφου. Δείτε τι δήλωναν οι δύο ξεχωριστές γυναίκες του Art Channel Θράκης. Κύριε Μανολίδου, χαίρομαι που σας συναντώ και από κοντά. Καλώς ορίσατε στην Κομωτινή, στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, το οποίο πολυδιαφημίσατε σε αυτή σας την καμπάνια στο σινεμά Παραντίσο. Ωστόσο, θα ήθελα να δούμε και τις πρώτες σας εντυπώσεις από την Κομωτινή. Η Κομωτινή μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Βέβαια, δεν έχω καταφέρει να γυρίσω πολύ, γιατί είμαι πολύ συγκεντρωμένη στις πρόβες. Όσο για το Μέγαρο Μουσικής που προείπατε, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ. Έχετε ένα καταπληκτικό χώρο, πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Ξέρω ότι είστε από πολύ πρωί εδώ και αυτό το εκτιμούμε. Άρα, λοιπόν, πώς είδατε και την ακουστική του Μεγάρου, το χώρο, και αν τελικά του αξίζουν κάποια εύσημα, θα θέλουμε να το ακούσουμε και από εσάς. Γιατί πέρα από το επικοινωνιακό, εμάς μας ενδιαφέρει και το πιο ουσιαστικό κομμάτι που σχετίζεται με τις σπουδές σας και με αυτό που κάνατε. Άρα λοιπόν, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ο χώρος είναι υπέροχος. Πρέπει να είστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για αυτό το χώρο, το ξαναλέω. Η ακουστική είναι εξαιρετική. Η όλη του δομή έχει γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη. Και νομίζω ότι τώρα είναι η ευκαιρία να κάνετε και πολύ περισσότερες συναυλίες, να το μάθουν και οι άλλοι καλλιτέχνες, οι άλλες ορχήστρες και να έρχονται να παίζουν πολύ συχνά εδώ. Βέβαια, αυτό θα γίνει μόνο εάν εσείς το αγκαλιάσετε και μόνο εάν τιμάτε και εσείς τις εκδηλώσεις του Μεγάρου Μουσικής. Ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας εδώ και συγχαρητήρια και σε όλους τους εθελοντές που έχουν δουλέψει για αυτό το Μέγαρο. Και ένα ακόμη ερώτημα θα ήθελα, έτσι, κρατώντας λιγάκι ακόμη από το χρόνο σας. Όσοι έχουν έρθει για 2 ημέρες στην Κομωτινή, έχουν επιμηκύνει και το πρόγραμμά τους. Εσείς ήρθατε με τέτοια διάθεση για 2 παρουσίες στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Τι λέτε, τι θα αναδείξει η απόψινή βραδιά, μιας και είναι ένα κάλεσμα και για την αυριανή? Αυτό που πιστεύω να αναδείξει είναι αυτό που έχει αναδείξει και στις άλλες συναυλίες που έχουμε κάνει, στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Διαρχές χειροκρότημα εννοείται. Το κοινό μας έχει αγκαλιάσει, έχει περάσει πολύ όμορφα με το πρόγραμμα αυτό και είμαστε και εμείς πάρα πολύ ικανοποιημένες από την θερμή ανταπόκριση του κόσμου. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά για αυτή τη συναυλία και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσει το κοινό της Κομωτινής εξίσου καλά με όλες τις άλλες πόλεις που έχουμε βρεθεί μέχρι τώρα. Κεφαλίδη, ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, μετά το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με αυτή την συναυλία για το Σινεμά Παραντίσου. Κοιτάξτε τώρα, για φέτος, αυτήν την ώρα, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το καινούριο. Δηλαδή να φέρουμε μεγάλες πλέον παραστάσεις, αυτές οι οποίες απολαμβάνουν στο μπάτμιντον ή στα άλλα μέγαρα, που σημαίνει μεγάλες με πολλά όργανα, μεγάλες παραστάσεις, ακριβές παραγωγές, και είναι το πρώτο τεστ που κάνουμε με το Σινεμά Παραντίσο, που θα δούμε 25 όργανα με την κυρία Λοτσάρη και συνδιεύθυνση κυρίας Μανουλίδου, όπου θα δούμε και θα δώσουμε δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθήσει το κοινό το δικό μας με πολύ φθηνότερες τιμές σε έναν φανταστικό χώρο όπως είναι το Μέγαρο, αυτές τις παραστάσεις τις οποίες τις βλέπει κάποιος στην Αθήνα, στον Μπάτμιντον όπως ανέβηκε, ή στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα πείραμα το οποίο κάνουμε και είναι μέσα στα πλαίσια πάλι της λειτουργίας του Μεγάρου, στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του Μεγάρου, όπως κυλάει και αυτός ο χρόνος. Πέρσι ήταν πιο μικρά σχήματα, αν θυμάστε, ήταν μικρά τα σχήματα, δηλαδή ήταν 2, 3, 5 όργανα επάνω. Φέτος προσπαθούμε να κάνουμε μεγαλύτερες παραγωγές. Αυτό απαιτεί και τις αντίστοιχες αυτήν ώρα υποχρεώσεις και θέλει και μεγαλύτερη υπευθυνότητα και στο χώρο ολόκληρο στη λειτουργία του και στο promotion, ακόμα και σε όλα τα υπόλοιπα που λέγεται ένα μεγάλο κτίριο για να μπορεί να τα αντιμετωπίσει σε αυτές εδώ τις παραστάσεις. Φανταστείτε ότι πριν από λίγο καιρό ήρθε και η λυρική σκηνή σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που είχε με το 3ο Δημοτικό, όπου μείναν έκθαμποι αυτήν ώρα όλοι και οι τραγουδιστές και οι μουσικοί για την ποιότητα που έχει το Μέγαρο. Αυτό μάλιστα μου το είπαν και οι μουσικοί σήμερα, διότι αυτό που πρέπει να ξέρουν εδώ ο τοπικός πληθυσμός είναι ότι είναι από τα μέγαρα που έχει την καλύτερη ακουστική μέσα, μπορώ να πω, σε πολλά βαλκανικά μέγαρα. Ακουστική σημαίνει, και μπορεί να το καταλάβει ένας, δεν χρειάζεται να είναι η Δήμων, όταν γεμίζει το Μέγαρο δεν ακούς βόμβο, δεν ακούς θόρυβο. Αυτό σημαίνει ότι έγινε καλή κατασκευή. Και πολλοί ηχολήπτες μας λένε ότι είναι ο Rolls Royce αυτά που έχετε μέσα. Και μένουν έκθαμβοι με τον τρόπο με τον οποίο αυτήν ώρα μπορούν να κινηθούν
μουσική μέσα σε αυτό το χώρο. Έτσι θα μείνουμε κι εμείς λοιπόν απόψε και αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη την οποία μας κάνετε αυτό το χρόνο. Την κομπή Βασιλόπουλος πραγματοποιεί στο Art Channel Thrakis, στη μουσική σκηνή Βιταμίνη, όπου εργοδοσία και εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές και δώρα μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα με πολύ κέφι, όπου τυχερή στο φλουρί ήταν η διευθύντρια ειδήσεων του καναλιού Βάσο Θεολόγιο, το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα ταξίδι δύο ατόμων. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα με πολύ κέφι, το Art Channel Thrakis έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα στη μουσική σκηνή Βιταμίνη, όπου εργοδοσία και εργαζόμενοι αντάλλαξαν ευχές και δώρα, ενώ το τυχερό φλουρί έπεσε στη διευθύντρια ειδήσεων του καναλιού Βάσο Θεολόγιο, που αντιστοιχούσε σε ένα ταξίδι δύο ατόμων. Οφείλουμε όλοι μας να είμαστε αισιόδοξοι. Δυστυχώς η κάθε γενιά θα πρέπει να περάσει από ένα πόλεμο. Είτε αυτός σε άλλες περιπτώσεις είναι με όπλα, είτε οικονομικός πόλεμος. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε δύναμη όλοι μας και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που έντεχνα και ίσως και σκόπιμα να μας προβάλλουν. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους να έχουμε δύναμη για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες. Εύχομαι το 2013 να μην είναι χειρότερο από το 2012. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι να έχουμε δύναμη, υγεία και πάνω απ' όλα ουσία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ακροατές μας και τους τηλεθεατές μας και εύχομαι μια πολύ όμορφη καλή χρονιά. Εύχομαι να έχουμε δύναμη, υγεία και κυρίως ουσία στην προσπάθειά μας αυτή, όπου έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Χορηγή βέβαια της εκδήλωσης ήταν η Φέμινα Γερμανός Δάφνη Οντεόν Μπουκές και η μουσική σκηνή Βιταμίνη. Ας περάσουμε να δούμε τώρα τι έγινε στον αγώνα ΠΑΣ Γιάννενα Πανθρακικού για την 22η αγωνιστική της Super League. Λευκή ισοπαλία του Πανθρακικού στους Ζωσιμάδες απέναντι στο ΠΑΣ Γιάννενα σε ένα αρκετά καλό παιχνίδι όπου αν ήταν λίγο πιο τυχερός ο Πανθρακικός μπορούσε να φύγει με τους 3 βαθμούς της νίκης. Παρ' όλα αυτά πήρε έναν υπερπολίτιμο βαθμό στην προσπάθεια που κάνει βέβαια για να περιμείνει στην Super League. Έφτασε ήδη τους 26 βαθμούς μετά από 22 αγωνιστικές. Οι φάσεις σε αυτό το παιχνίδι με διαιτή του κύριο Καλογερόπουλο. Στο δεύτερο λεπτό σου του Γεωργίου μπλόκαρε ο Βρονταρά. Στο έκτο λεπτό σου του Ήλιτς out. Στο δωδέκατο λεπτό σου του Λίλα out. Στο 13ο λεπτό φάουλ του Βαϊρουά. Με το στήθος της έδειξε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των Ιωαννίνων Ταμπάσης. Στο 15 σου του Λουσέρο μπλόκαρε ο Ταμπάσης. Στο 32 μπαλιά Βαϊρουά στο κενό χώρο στο Μουνάφο. Πλασέ του τελευταίο μόλις out. Μεγάλη ευκαιρία για το Πανθρακικό. Στο 40 φάουλ του Τζάνι out. Στο 49 αναγκαστική αλλαγή του τερματοφύλακα Ταμπάση με το Φεγκρούς. Στο 65 ο Μουνάφο δεν μπόρεσε να πλασάρει στην κενή εστία μετά τη λάθος απόκουση του Φεγκρούς. Στο 71 φάουλ του Τζάνι κεφαλιά του Σερφά από κοντά πλασέ του Παπαδόπουλου έσωσε με τα πόδια πάνω στη γραμμή ο Φεγκρούς. Ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία για το Πανθρακικό. Και τέλος στο 84 φάουλ του Τζάνι με γροθιές έδιωξε ο Φεγκρούς. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι έγινε στον αναβληθέντα αγώνα του πρώτου μήλου της τέταρτης εθνικής κατηγορίας μεταξύ ΠΑΟ Κοσμίου και Ολυμπιακού Ροδόπολης. Σημαντική νίκη με 3-2 του ΠΑΟ Κοσμίου επί του Ολυμπιακού Ροδόπολης στο γήπεδο της ΕΠΣ Θράκης στον αναβληθέντα αγώνα
της τέταρτης εθνικής κατηγορίας στο πρώτο όμιλο. Η ομάδα του Κοσμίου μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα, απλώς βρέθηκε απέναντι σε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα της Ροδόπολης, τον Πεχλιβανίδη. Έχασε αρκετές ευκαιρίες στο 58, στο 62 με τον Μορφακίδη, στο 65 με τον Πεχλιβανίδη, στο 68 με τον Λυκούδη, στο 70, στο 72. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, σοφαρίστηκε το Κόσμο ενώ προηγήθηκε με 2-1, με σε 2-2, τελικά λυτρώθηκε με κεφαλιά του Καμπιώτη στο 80 λεπτό. Έτσι έφτασε στην πέμπτη θέση του Προσοτσάνη και τον Ορφέα Ελευθερούπολης με 22 βαθμούς, ενώ μετά της Ροδόπολης παρέμεινε στη τελευταία θέση με 8 βαθμούς. Τα γκολ του Κοσμίου, την σοφάριση πέτυχε με σούτ ο Λιανός στο 19ο λεπτό. Στο 26 με ατομική προσπάθεια του Καμπιώτη και σούτ έγινε το 2-1 για το Κόσμιο. Παρόλη την ισοφάριση που δέχτηκε η ομάδα του Κοσμίου στο 80 λεπτό, όπως είπαμε, μετά από φάουλ του Πεχλιβανίδη και κεφαλιά του Καμπιώτη, πέτυχε το τελικό 3-2 για την ομάδα του Κοσμίου που ανήλθε βαθμολογικά στο πρώτο όμιλο της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Σειρά τώρα έχει να δούμε τι έγινε στους αγώνες της 20ης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία της Επστράκη. Συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας F-Strikes με τους αγώνες 20ης αγωνιστικής, όπου η ομάδα του Ιάσμου πέρασε από τον Μίσχο με 2-0 και δεν χάνει την πρώτη θέση. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής. Φιλίρα Αίγυρος 3-2, Μίσχος Ιάσμος 0-2, Νέος Σιδηροχώρης Λαγανία 1-0, Λύκειο Αρχοντικά 3-2, Ελπίδας Απόνδοξας Όστη 0-2 και Άγιοι Θόδωροι Προσκυνητές 1-0. Στη βαθμολογία προηγείται ο Ιάσμος με 46 βαθμούς. Ακολουθούν Φιλίρα 41, Όστης 36, Ελπίδας Απόν 34, Άγιοι Θόδωροι 32, Προσκυνητές 31 συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα και από εκεί πέρα Ξυλαγανή Μίσχος 26, Νέος Σιδηροχώρης 18, Λύκειο 15 και στις τελευταίες θέσεις Αρχοντικά και Αίγυρος με 12 βαθμούς. Νέες επιτυχίες του Αθλητικού Συλλόγου Γιάνν Κομωτινή στους αγώνες Παγκρατίου Αθλήματος που έγιναν στη Γουμένη της Ακυλικής, όπου υπήρχε και μια πρόκριση με την Εθνική Ελλάδος του αθλητή Χαράλαμπου Γιώργη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία. Αναλυτικά για τις νέες επιτυχίες του Συλλόγου μπορείτε να παρακολουθήσετε στην αθλητική εκπομπή 90 τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 7.30 το απόγευμα. Με πολλά μετάλλια στις αποσκευές του, επέστρεψε ο αθλητικός σύλλογος Γιάνν Κομωτινή από το Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος στη Γουμένη της Ακυλικής, δείχνοντας τη σωστή δουλειά που γίνεται στο Σύλλογο. Στις 3 Φεβρουαρίου γίνανε στη Γουμένη της Ακυλικής οι αγώνες Βορείου Ελλάδος Παγκρατίου Αθλήματος. Από το σύλλογό μας είχαμε τη χαρά να πάμε σε όλες τις κατηγορίες αθλητές και ηλικίας και κιλών. Και βέβαια με πολλές διακρίσεις. Ένα άλλο σημαντικό πρέπει να σας πω είναι ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν από το δικό μας σύλλογο νέοι, ας πούμε, Ελλανοδίκες, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βέβαια πάρει το πτυχίο τους, αλλά έχουν παρακολουθήσει τα κατάλληλα σεμινάρια, αυτοί θα σας τα πούνε μετά. Θέλω να αναφέρω, πριν αρχίσουν να μιλάνε οι αθλητές μου ήδη για τις διακρίσεις που πήρανε, κάποια παιδιά που σήμερα δεν μπορούσαν να είναι κοντά μας. Τον Τούβα του Θανάση, ο οποίος πήρε τρίτη θέση και στα παλέσματα μαζί με την Νταντουρή την Αλεξία και τρίτη θέση και στον ελεύθερο αγώνα. Στην κατηγορία 12-13 ετών, στα κιλά 41. Το Ζαρμπάμπι το Δημήτρη, στους άντρες συν 20 ετών, στα 105 κιλά, πήρε την πρώτη θέση. Το Σαμαρά τον Ιωάννη, στους 16-17 ετών, στα 70 κιλά, την τρίτη θέση. Το Μάντζαρι το Θωμά, στους άντρες συν 20, στα 78 κιλά, ο οποίος δεν κατάφερε να ανεβεί στο βάθρο, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έπαιρνε μέρος για πρώτη φορά σε αγώνες. Και το Γιασάρι τον Νίκο, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στους άντρες συν 20, στα 71 κιλά. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούνε οι ίδιοι αθλητές. Πολλά μετάλλια και αρκετά πλουσιαρίσματα. Είχαμε 5 χρυσά, 4 αργυρά, 2 χάλκινα σε ελεύθερο αγώνα και 4 σε παλέσματα. Οπότε η καθοδήγηση είναι μεγάλη, έτσι. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι σε αυτό το πρωτάθλημα πήρανε μέρος αθλητές οι οποίοι πέρανε για πρώτη φορά. Έφυγε δηλαδή η πρώτη, έτσι, το πρώτο άγχος. Παγκράτιο είναι το αρχαιότερο άθλημα. Προσπαθείτε να το βάλετε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ακούσαμε όμως κάτι πολύ κακό. Θα λέγαμε και γιατί πάλι ότι θα αποσυρθεί. Παίζονται πολλά και τα ξέρετε πολύ καλύτερα και από εμάς. Το Παγκράτιο είναι το αρχαιότερο άθλημα στις μαχητικές τέχνες, στις πολεμικές τέχνες. Είναι, από αυτό βγήκανε όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε σήμερα. Και η πάλι είναι ένα κομμάτι του Παγκρατίου. Έτσι, το οποίο έγινε μεταγενέστερα. Το kickbox είναι ένα κομμάτι του Παγκρατίου. Πήραμε δηλαδή μόνο το επάνω μέρος, το καράτε. Όλα αυτά είναι κομμάτια του Παγκρατίου. Τώρα, γίνεται μεγάλος αγώνας για να μπει το Παγκράτιο στους Ολυμπιακούς. Και αυτά θα τα πούμε μάλλον περισσότερο όταν μιλήσουμε για τον αθλητή μου, τον Γιώργη Τοχάρη, ο οποίος, αν όλα πάνε καλά
και είναι, έχει προκριθεί βέβαια τώρα στην εθνική ομάδα, αλλά όταν πάνε καλά θα παίξει και στην Αυστραλία. Και ας πούμε σε εισαγωγικό ότι παίζεται μεγάλο παιχνίδι εκεί. Γι' αυτό και θα γίνει και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αυστραλία. Από εκεί και μετά, το τι θα κάνουν όλοι αυτοί που είναι ψηλά και όλοι αυτοί που κρίνουν το ποιος πρέπει να είναι στους Ολυμπιακούς και ποιος πρέπει να βγει, στη λογική τη δική μου δεν χωράνε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ένα άθλημα αξίζει και πρέπει να είναι εκεί. Και δυστυχώς δεν μου επιτρέπεται να προσβάλλω κάποια άλλα αθλήματα, αλλά δεν θεωρώ τόσο σημαντικά και ίσως και όχι τόσο θεαματικά κάποια αθλήματα τα οποία υπάρχουν ήδη στους Ολυμπιακούς ή μπήκανε στην προηγούμενη Ολυμπιάδα. Και ακόμη και, και στην Ελλάδα όταν έγινε η Ολυμπιακή. Λογική. Δηλαδή με το Παγκράτιο. Η λογική του κέρδους. Η λογική του κέρδους, κάπως έτσι. Η μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου ήταν η πρόκριση του Αλτή Χαράλαμπου Γιώργη με τα χρώματα της Εθνικής και αν όλα πάνε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία. Έπαιξα στην κατηγορία των 95 κιλών, 20 χρονών, στους άνδρες. Πήρα την τρίτη θέση και προκρίθηκα στην Εθνική Ομάδα. Και στο Παγκόσμιο θα γίνει στην Αυστραλία. Μια σημαντική διάκριση σε ένα άθλημα που είναι το αρχαιότερο, προσπαθεί να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και οι υπεύθυνοι θύνοντες προσπαθούν να βγάλουν ακόμα ένα σημαντικό άθλημα όπως είναι πάλι. Τι έχεις να σχολιάσεις πάνω σου? Φυσικά, καταρχήν το Παγκράτιο άθλημα είναι οι ρίζες μας των αρχαίων Ελλήνων και πρέπει να μπει στην Ολυμπιάδα. Και αυτό που κάνουν και θέλουν να το βάλουν είναι το σωστό για μένα, γιατί είναι ένα θεματικό άθλημα και μπορεί να κερδίσει πολύ κόσμο. Διαδίδεται αυτή τη στιγμή συνεχώς και εσωτερικό και εξωτερικό φυσικά σε πολλές χώρες, όπως και πέρυσι στο παγκόσμιο που πήγαμε, είχαμε νομίζω 45 χώρες ήταν εκεί πέρα. Πήραμε και πέρυσι την τρίτη θέση στο παγκόσμιο και φέτος ελπίζουμε για το καλύτερο πάλι. Αναλυτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε για τις επιτυχίες του Αθλητικού Συλλόγου Γη Γιάννη Κομωτινή στην αθλητική εκπομπή 90 συν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 7.30 το απόγευμα. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Frakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.